Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα μας στέλνετε πολλά μηνύματα και καταγράφουμε και καταγράφετε και πολύ έντονα και είναι λογικό άλλωστε ο προβληματισμός σας για την έξαρση της βίας στα σχολεία, στις σχολικές μονάδες, στους χώρους που υποτίθεται ότι ο γονιός έχει το κεφάλι του ήσυχο, το παιδί του πάει για να μάθει αυτό που ξέρουμε από παλιά, να μάθει γράμματα, να κοινωνικοποιηθεί, να αναπτύξει δεξιότητες, να αναπτύξει όλα αυτά τα καλά που θα του δώσουν φτερά για να πετάξει αύριο μεθαύριο. Ανταυτού ασχολούμαστε με περιστατικά βίας, με εκδήλωση περιστατικών που δεν τα περιμένει κανείς να τα δει από αυτές τις ηλικίες. Τα βλέπει όμως και γι' αυτό έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη. Είναι σχολική ψυχολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι δική μου η χαρά να είμαι κοντά σας. Προσωπική και επαγγελματική η χαρά. Ακριβώς έτσι. Τολμώ να πω. Όμως πάμε στο θέμα, κυρία Παναγιωτάκη. Σχολική βία. Γιατί, νομίζω ότι ίσως το γιατί είναι η πρώτη ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί βλέπουμε αυτή την έξαρση της βίας στα σχολεία μας σήμερα? Είναι κάτι που παρατηρείται και μέσα στις σχολικές μονάδες, αλλά νομίζω και οι γονείς και η κοινωνία ολόκληρη έχει να πει για παιδιά που ασκούν βία μέσα στα σχολεία. Καταρχήν, αυτού του είδους η βία δεν είναι αποκομμένη από την κοινωνική πραγματικότητα. Αντανακλά, θα λέγαμε, την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα. Τα παιδιά μας σήμερα, το ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά, ότι παίρνουν τέτοιου είδους αναπαραστάσεις, λαμβάνουν από τα όσα συμβαίνουν καθημερινά. Η βία, δηλαδή, σαν ένα μέσο επιβολής του ισχυρού, σαν ένα μέσο που ιεραρχεί τα πράγματα και θέτει τους ανθρώπους σε σχέση ανώτερου προς κατώτερο, υπάρχει παντού. Σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής ζωής. Επομένως, βλέποντας και τα παιδιά την αποθέωση αυτή της βίας, είναι φυσιολογικό και λογικό να την ασκούν και μέσα στα σχολεία τους, έτσι. Από την άλλη πλευρά, είναι παιδιά μιας εποχής που εμείς μεγαλύτεροι ίσως δυσκολευόμαστε λίγο να καταλάβουμε. Μιας εποχής που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην πληροφόρηση. Οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν γίνει αναλώσιμες. Ό,τι συνδέει δηλαδή τον άνθρωπο με τον εαυτό του, με την κοινωνία, με τον συνάνθρωπό του, οι σχέσεις, με άλλα λόγια για να το πούμε γενικά, έχουν αποκτήσει ένα άλλο περιεχόμενο, πολύ πιο πρόχειρο, πολύ πιο εφήμερο, πολύ πιο αναλώσιμο, αυτό ακριβώς. Και αυτό πηγάζει και από το τι συμβαίνει και στην οικογένεια και με το θεσμό της οικογένειας, κυρία Παναγιωτάκη, ουσιαστικά σε σχέση με το παρελθόν έχει κάπως αποδυναμωθεί, έτσι, και η συνοχή μέσα στην ίδια την οικογένεια, άρα ίσως εκεί είναι και η αιτία του κακού. Έχει πάρει μια άλλη μορφή. Σίγουρα η βία είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, πολυσύνθετο. Η οικογένεια έχει ένα κομμάτι, έχει ένα μερίδιο. Είναι διαφορετική η οικογένεια με την έννοια ότι η συνοχή της, ναι, έχει, όπως ακριβώς το είπατε, αποδυναμωθεί. Οι γονείς είναι πάρα πολύ αγχωμένοι και πιεσμένοι να μπορέσουν μέσα στην καθημερινότητά τους να διεκπεραιώσουν την εργασία τους και ό,τι αυτή απαιτεί. Τα παιδιά αισθάνονται πολλές φορές εγκλωβισμένα σε έναν κόσμο που δεν τα ικανοποιεί, αλλά πρόσχερα τα ευχαριστεί. Τον κόσμο της οθόνης. Για τους γονείς αυτό είναι σε κάποιες περιπτώσεις εξυπηρετικό, διότι τους απελευθερώνει να πράξουν αυτά τα οποία έχουν προγραμματίσει μέσα στη μέρα τους. Τα παιδιά απομονώνονται και κρατούν αποστάσεις ψυχικές περισσότερο παρά μέσα από την παρουσία, ας πούμε, ή μη των γονέων. Κρατούν αποστάσεις από τις σχέσεις της οικογένειας. Πολλές φορές πράγματα γίνονται διεκπεραιωτικά ή ο γονιός μπορεί να θυμάται το ρόλο του τον γονεϊκό όταν πρέπει να επιβάλλει μια τιμωρία, όταν πρέπει να θέσει φευγαλαία κάποια όρια, ξεχνώντας ότι και τα όρια και η όποια πειθαρχία είναι η συνέχεια, είναι η κατάληξη μιας σχέσης. Αν δεν έχω χτίσει δηλαδή μέσα στα χρόνια μια σχέση με το παιδί μου για να με ακούσει στα 12, στα 13, αν μιλήσουμε για την εφηβεία που είναι μια εκρηκτική περίοδος, δεν θα μπορέσει να με ακούσει τότε που θα εκδηλώσει τη βία την εσωτερική προς τα έξω. Πέρα από αυτή τη συνεκτικότητα, έτσι, στη σχέση ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί, προλαβαίνει ο γονιός σήμερα αυτή την ταχύτητα των εξελίξεων και των πραγμάτων? Μιλάμε για διαφορετικές γενιές. Ναι. Μιλάμε για γονείς οι οποίοι έχουν μεγαλώσει διαφορετικά, για παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με άλλα ερεθίσματα και κατά κύριο λόγο φυσικά το διαδίκτυο, τις οθόνες και ό,τι μηνύματα μπορεί να παίρνουν από εκεί. Προλαβαίνουν αυτή την ταχύτητα οι γονείς? Και δεν το λέω αν τον προλαβαίνουν από την άποψη του χρόνου της καθημερινότητας, αλλά του γρήγορου των πραγμάτων. Να κατανοήσουν, δηλαδή, να κατανοήσουν να και να αντιδράσουν, άρα. Ναι. Είναι δύσκολο και για εκείνους.
είναι δύσκολο να συνδυάσουν τόσες πολλές απαιτήσεις και να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί σε ό,τι του ζητάει η σύγχρονη κοινωνία. Έτσι. Να είναι οι γονείς οι οποίοι θα αισθανθούν επαρκείς. Θα αισθανθούν δηλαδή ότι πατάω καλά στα πόδια μου και μπορώ να είμαι αποτελεσματικός και σαν σύντροφος και σαν γονέας και σαν εργαζόμενος και σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Το συνηθέστερο συνέστημα, έτσι όπως τους βλέπω συζητώντας μαζί τους αλλά και παρατηρώντας την κοινωνική πραγματικότητα, είναι η ματέωση. Mm. Είναι ένα συνέστημα βαθύ και βαρύ. Να νιώθουν δηλαδή ότι έχουν ελπίδες, προσδοκίες, όνειρα, φιλοδοξίες για τους ίδιους, αλλά τελικά συναντούν συνεχώς εμπόδια και αισθάνονται με άδεια χέρια, με άδεια αγκαλιά. Δηλαδή, θα ήταν πολύ εύκολος δρόμος και γίνεται συχνά να κατηγορήσουμε τους γονείς και να πούμε εντάξει, για όλα αυτά η οικογένεια, κλασική κουβέντα, υπάρχει βία και σίγουρα έχει την ευθύνη της η οικογένεια και το σπίτι και το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, από εκεί και πέρα και οι εκπαιδευτικοί τι να πρωτοπρολάβουν, άρα καθαρίσαμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μήπως πρέπει να ακούσουμε τα παιδιά τι έχουν να μας πούν, δηλαδή μέσα από τη βία, μήπως κάτι μας λένε και εμείς δεν μπορούμε να τα ακούσουμε, μήπως κλείνουμε τα αυτιά μας αυτό. Και πώς τα ακούμε, κυρία Παναγιωτάκη, όμως, και το ρωτάω αυτό γιατί εσείς είστε σχολική ψυχολόγος και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το πώς ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, οι ειδικότητες που έρχονται πιο κοντά και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς ενδεχομένως. Κατά πόσο επαρκήκιος θεσμός με την έννοια της υποστήριξης που δίνεται πλέον από την άποψη του κεντρικού κράτους. Δηλαδή, μήπως τελικά θα πρέπει να ρίξουμε περισσότερο βάρος σε αυτό που λέμε ειδικότητες όπως η ψυχολογία μέσα στα σχολεία για να μπορεί να έχει πρόσβαση και να μιλάει με τα παιδιά ο ψυχολόγος. Προσέξτε τώρα τι κίνδυνο κρύβει αυτό. Ναι. Σίγουρα ο ψυχολόγος και όλα τα επαγγέλματα τα σχετικά της ψυχικής υγείας δεν είναι πανάκια. Δηλαδή, αν πω σαν κράτος ρίχνω ψυχολόγους στα σχολεία και καθάρισα, δηλαδή αποποιούμε των ευθυνών μου και δεν φροντίζω εκείνο το μήνυμα που θα περάσω και ως πολιτεία, αλλά και μέσα από τους θεσμούς και τους φορείς μου, δηλαδή μέσα από επίσημες διαδικασίες, το μήνυμα να είναι διαφορετικό και να μην είναι ναι στη βία, γιατί αυτό το μήνυμα ακούει το παιδί, ναι στη βία από όλους μας, από τον οδηγό ο οποίος θα μιλήσει με αγένεια και με χυδαίο τρόπο σε κάποιον άλλον οδηγό, από την καθημερινότητά μας σε κοινούς χώρους. Η βία δηλαδή κραυγάζει, είναι τόσο έντονη, πόσα παραδείγματα να πει κανείς, έτσι. Λοιπόν, αν πούμε ότι βάζουμε ψυχολόγους στα σχολεία και είμαστε εντάξει, όχι δεν είμαστε εντάξει. Και δημιουργείται και ψευδώς η εντύπωση ότι υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Αυτό που υπάρχει είναι ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή σε κάποια σχολεία που έχουν τμήματα ένταξης, που έχουν δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες και υποστηρίζονται και πηγαίνουν κάθε μέρα σε διαφορετικό σχολείο. Δηλαδή το κάθε σχολείο τον ψυχολόγο τον έχει μία φορά τη βδομάδα, όχι κάθε μέρα. Έτσι όμως δεν χτίζεται και η απαιτούμενη, εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, προσωπική πλέον σχέση του παιδιού με τον ψυχολόγο. Έτσι. Είναι δύσκολο να χτιστεί σχέση. Δεν δείχνει την επιθυμία το Υπουργείο να στηρίξει τα σχολεία ψυχοκοινωνικά. Φανταστείτε ότι στη γενική εκπαίδευση η ειδικότητα του ψυχολόγου, το ΠΕ23, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν μπορεί να διοριστεί ένας ψυχολόγος σε ένα σχολείο γενικής εκπαίδευσης. Ο νομοθέτης, οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν για τη θέσπιση των νόμων, που βεβαίως είναι οι αγαπητοί μας βουλευτές, δεν το έχουν φροντίσει αυτό. Δεν έχουν δηλαδή ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος να ανοίγει την πόρτα στους ψυχολόγους στα σχολεία θεσμικά, σαν ένα οργανικό κομμάτι της σχολικής κοινότητας καθημερινό. Ότι δουλεύω στο τάδε γυμνάσιο, δουλεύω στο τάδε δημοτικό, στο τάδε σχολείο. Γίνεται μέσω άλλου φορέα, μέσω δηλαδή του ΚΕΔΑΣΥ, που είναι ο φορέας ο οποίος ασχολείται και με τις γνωματεύσεις των μαθησιακών δυσκολιών. Μέσω αυτού του φορέα πηγαίνουν στα σχολεία και με το μοντέλο που σας περιέγραψα. Δηλαδή ένας ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός την ημέρα σε ένα σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί, η κυρία Παναγιωτάκη, μπορούν εγκαίρως να δουν κάποια μηνύματα, κάποιες ενδείξεις πριν δηλαδή εκδηλωθεί μια συμπεριφορά βίας, σχολικού εκφοβισμού, να δουν τα μηνύματα από τα συγκεκριμένα παιδιά? Είναι σε θέση, είναι πολύ δύσκολο το? Ωραία ερώτηση αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια μορφή σχολικής βίας. Δεν είναι η σχολική βία ο σχολικός εκφοβισμός, γιατί έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
έχει την ασυμμετρία δύναμης. Είμαι ο ισχυρός και θα κοροϊδέψω και θα ταπεινώσω τον ανίσχυρο, τον ευάλωτο, το παιδάκι χαμηλών τόνων, εκείνον που φαίνεται ότι δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του, και θα το κάνω συστηματικά, επανειλημμένα και με δόλο. Θέλω να τον βλάψω. Θα χαρώ, θα γελάσω εάν τον δω δυσκολεμένο. Άρα καταλαβαίνετε τι χτίζεται και τι αναπτύσσεται μέσα στην ψυχή αυτού του παιδιού, έτσι. Θα πάρω απόλαυση από αυτό. Θα πάρω δηλαδή δύναμη, αυτό είναι το θέμα. Ότι τα παιδιά νιώθουν ότι παίρνουν δύναμη μέσα από την μπουνιά, μέσα από την κοροϊδία, μέσα από τη βρισιά, μέσα από τον εκφοβισμό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα στο οποίο πρέπει να σκύψουμε όλοι. Έτσι. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, για να έρθω στο ερώτημά σας, είναι εκπαιδευμένοι. Έχουν κάνει τόσα πολλά σεμινάρια και είναι τώρα και πολύ απαιτητική η θέση τους. Συνεχώς, δηλαδή, είναι διαβίου εκπαιδευόμενοι. Λοιπόν, ξέρουν, μπορούν να το αναγνωρίσουν, μπορούν να το κατανοήσουν, μπορούν να το καταλάβουν. Απλά σε πολλές περιπτώσεις νιώθουν ότι είναι παγιδευμένοι σε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Περιλαμβάνει και τους γονείς που σε κάποιες περιπτώσεις έρχονται στο σχολείο βασιλικότεροι του βασιλέως και θεωρούν ότι, ναι, θεωρούν ότι το δικό μου παιδί δεν έχει το πρόβλημα, έχει το δικό σου. Δηλαδή η θέαση του πράγματος είναι λίγο διαφορετική από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Όχι με κατανόηση, με ενσυναίσθηση, με διάθεση για συνεργασία. Αισθάνονται λοιπόν ότι θα έχω το γονιό απέναντι, δεν θα τον έχω δίπλα. Όχι πάντα, μιλώ για κάποιες περιπτώσεις, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Αισθάνονται ότι μπορεί να υπάρξει εμπλοκή ακόμα και νομικών διαδικασιών μέσα σε όλη αυτή την ιστορία και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κάνουν πίσω. Όπως μπορεί να κάνουν πίσω και αν διαπιστώσουν κάτι ακόμα πιο, αν θέλετε, έτσι σοβαρό που μπορεί να είναι ενδείξεις κακοποίησης. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν τη διάθεση γιατί ξέρουν ότι η προστασία του παιδιού είναι πρώτη στο μέλημά τους. Δηλαδή, εκπαιδευτικός δεν σημαίνει μπαίνω στην τάξη και διδάσκω μόνο, αλλά προστατεύω τα παιδιά και τα δικαιώματά τους και φροντίζω έτσι ώστε να είναι ένας ασφαλής χώρος στο σχολείο. Άρα, κυρία Παγιωτάκη, για να επιστρέψω λίγο και σε αυτό που είπατε για το πώς ακούμε τα παιδιά μας, τελικά πώς ακούμε το πρόβλημα και τι κάνουμε, γιατί πρέπει να ακούσουμε το παιδί, να ακούσουμε τον εκπαιδευτικό, να ακούσουμε το γονιό. Να ακούσουμε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Εάν σαν γονιός ή και σαν εκπαιδευτικός ακούσω το παιδί το οποίο κλωτσάει τον τενεκεδάκι με μίσος του αναψυκτικού ή στρέφει την μπουνιά του προς το συμμαθητή του ή τον κοροϊδεύει, ας πούμε, καθημερινά και τον ακούσω επιβάλλοντας μία ημερήσια αποβολή ως διευθυντής ή ως γονιός, στερώντας του την έξοδο ή το χατζηλίκι του, δεν έχω κάνει πολλά. Δεν έχω κάνει τίποτα. Εάν όμως σταθώ στο γιατί. Γιατί το παιδί μου έφτασε σε αυτό το σημείο. Τι είναι εκείνο, ποιο είναι εκείνο το έλλειμμα, το ψυχικό έλλειμμα που το οδήγησε να συμπεριφέρεται έτσι. Εγώ σαν γονιός ή σαν εκπαιδευτικός, σε σχέση με τις αξίες και τις αρχές, πώς έχω ενσταλάξει σε αυτή την παιδική ψυχή όλα αυτά που θα έπρεπε να έχω κάνει. Πόσο είμαι συναισθηματικά παρόν δίπλα του. Να αισθανθεί δηλαδή ότι έχει κάπου να κουμπίσει. Γιατί η βία και ο θυμός που εκδηλώνεται στα σχολεία είναι όπως η κορυφή του παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας κρύβεται ένας τεράστιος όγκος που έχει απογοήτευση, που έχει μοναξιά, που έχει θλίψη, που έχει απόγνωση, που έχει έλλειψη φίλων, που έχει σε πολλές περιπτώσεις ένα βαθύ τραύμα από πολλά γεγονότα που μπορεί να συμβούν στην παιδική ψυχή και όλα αυτά. Αν τα αποδεχτώ σαν συναισθήματα δύσκολα, που δεν μπορεί ένα παιδί να το κάνει, εδώ οι ενήλικες δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτά. Αν τα αποδεχτώ και μιλήσω γι' αυτά και κλάψω, θα είμαι αδύναμος. Πώς θα διαχειριστώ μετά και την ντροπή μου. Γιατί έχουν και ντροπή όλα αυτά τα συναισθήματα που τα νιώθω εγώ, που δεν θα έπρεπε, γιατί αυτό έχει περάσει η κοινωνία. Άρα τι τα κάνω, τους φορώ ένα άλλο ντύμα, μια άλλη φορεσιά, τα κάνω θυμό. Τα κάνω δηλαδή βία, που η βία τι είναι, είναι υπεροχή, είναι δύναμη, είναι εξουσία. Καθάρισα. Και εντάξει. Σας προβληματίζει η ομάδα των παιδιών που παρακολουθεί τα περιστατικά βίας χωρίς να αντιδράει το κοινό? Αυτό τώρα που είπατε. Το κοινό, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές σε στυλ αρένας, έτσι. Δηλαδή λες και είναι στο Κολοσσέο, ας πούμε, και βλέπει κάποιο θέμα. Το έχετε παρατηρήσει κι εσείς αυτό. Χαίρομαι για τη ματιά σας, έτσι που είναι διεισδυτική. Διότι οι έρευνες δείχνουν ότι ο ρόλος των παρατηρητών στα περιστατικά βίας είναι καθοριστικός.
Δεν κάνω το μάγκα στον καθρέφτη μου μπροστά, εκτός κι αν είμαι μέγας νάρκισσος και θέλω, ας πούμε, να αρέσω, έτσι, μπροστά στο ειδωλό μου. Αλλά κάνω το μάγκα όταν οι άλλοι με χειροκροτούν και με κοιτάζουν. Όταν θα πάρω μια απόλαυση από αυτό. Όταν θα αποκτήσω δημοφιλία. Όταν θα αποκτήσω μια θέση στο σχολείο, ένα στάτους. Άρα, οι παρατηρητές, όταν με ενισχύουν, και τίποτα να μην κάνουν. Απλά και έτσι, να παρατηρούν. Μόνο με το βλέμμα τους, ναι. Να είναι σιωπηλοί μάρτυρες ενός περιστατικού. Αυτό και μόνο φτάνει, με ενδυναμώνει και με σπρώχνει να συνεχίσω. Όταν δε επεφημούν και δώσ' του και ρίξ' του και από εδώ και από εκεί, ένα παραπάνω. Για τους ίδιους τους παρατηρητές. Τι πράγμα. Αυτή ακριβώς η στάση κρύβει κάποιο ενδεχομένως μελλοντική εκδήλωση βίας, κρύβει μια αποδοχή στη βία. Που και αυτό μπορεί να έχει το δικό του, τη δική του ανάγνωση για την ψυχή του. Τα παιδιά συνήθως πάνε με το δυνατό. Και πάνε με το δυνατό, όχι απαραίτητα γιατί έχουν μια τέτοια συνειδητοποίηση, αλλά γιατί μπορεί να εκβιάζονται, μπορεί να φοβούνται, μπορεί να δωροδοκούνται, μπορεί να απειλούνται. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτά τα παιδιά σίγουρα θα εκδηλώσουν βία. Όμως είναι σαν να υπάρχει μέσα τους να μετράνε λίγο τα πράγματα. Τους συμφέρει καλύτερα λοιπόν να είναι με την πλευρά εκείνου που νικάει, γιατί έχουν περισσότερα ωφέλη, παρά να στηρίξουν τον αδύναμο. Αν και στηρίζοντας τον αδύναμο, πραγματικά χτυπάμε τη βία. Γιατί στέλνουμε και ένα μήνυμα σε εκείνον ο οποίος εκφοβίζει ότι δεν σε παίρνει, παιδάκι μου, μέχρι εδώ. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα δίκτυο, είμαστε μια ομάδα που υποστηρίζουμε το καλό. Θέλει πολλή δουλειά πάντως ακόμα για να μπορέσουμε τέτοιου είδους τοποθετήσεις, αντιλήψεις και απόψεις πραγματικά να τις περάσουμε στα παιδιά και να κατακτήσουν μια τέτοια γνώση που σημαίνει ενσυναίσθηση. Γιατί αυτός που εκφοβίζει, το δείχνουν οι έρευνες, είναι ένα παιδί που δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν έχει μπει στη θέση του άλλου, γιατί προφανώς κανείς δεν μπήκε στη δική του. Ναι. Και εξάντλησε ο μπαμπάς τις τιμωρίες και η μαμά τις φωνές και δεν τον κατάλαβε, δεν τον άκουσε, δεν τον συναισθάνθηκε κανείς. Είναι ένα παιδί που φοβάται, που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, που αισθάνεται ότι θα αποκαλυφθεί, θα αποκαλύψει δηλαδή τον πόνο του, το ζόρι του το εσωτερικό, εάν δεν ασκεί τη βία, είναι το κάλυμα, η μάσκα δηλαδή, η βία, έτσι. Είναι ένα παιδί που, ναι, δείχνουν οι έρευνες ότι στη μελλοντική του την ενήλικη ζωή, μιλάμε τώρα για αυτόν που εκφοβίζει, έτσι, ότι πολύ πιθανόν να έχει παραβατική συμπεριφορά ή γενικά αποκλίνουσα, έτσι, συμπεριφορά. Ας ξεκινήσουμε από το να ακούμε, κυρία Παναγιωτάκη, νομίζω ότι κάπως έτσι θα συνοψίσω λίγο τη συζήτησή μας, με το να ακούμε τα παιδιά μας για να μας ακούν και αυτά. Το τι θέλουμε να πούμε, όχι με την έννοια της επιβολής και σου κουνάω το δάχτυλο, αλλά τη συζήτηση. Έτσι. Ψυχικά δηλαδή να είμαστε εκεί και να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά, να τους δίνουμε χώρο. Αν μιλάμε κατά 70% που μιλάμε παραπάνω και τα παιδιά κατά 30% να το αντιστρέψουμε. Να το αντιστρέψουμε σε τέτοιο ποσοστό. Σε τέτοιο ποσοστό. Το κρατάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ.